επιμόνια τη σημερινή μέρα. Δεν θα σας κουράσω πολύ, αλλά λίγο. Πάντα είχα την απορία για ποιο λόγο η Θεσσαλονίκη, γνωστή κατά τα άλλα και ως Φοιτητούπολη, δείχνει τόσο γυρασμένη. Γιατί ενώ εδώ μένουν περισσότερο από 150.000 φοιτητές κάθε επίπεδου και τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται δεκάδες νέες ομάδες, η πόλη μοιάζει να τους αγνοεί. Δεν έχει τον ελάχιστο χώρο αυτός ο πολυπληθής δυναμικός πληθυσμός. Η προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης να διεκδικήσει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Ευρωπαϊκής για το 2014 αποτελεί μόνο μια αφορμή για να απελευθερωθεί αυτό το νεανικό, δυναμικό και οι τεράστιες δυνατότητες του. Αυτά έγραφα σε ένα άρθρο με τον Ιούνιο του 2011, δηλαδή όσο ακόμα διεκδικούσαμε αυτό το νεαρό ευρωπαϊκό θεσμό για τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό ακριβώς υπήρξε η Θεσσαλονίκη, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής του 2014, μια αφορμή, μια ευκαιρία για να κρατήσουν και να βγουν μπροστά, να δικαιωθούν και να δημιουργήσουν οι νέοι και οι νέες Θεσσαλονίκης. Αλλά παράλληλα ήταν και μια ευκαιρία να ξαναδούμε τις πολιτικές για την ενότητα που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται, να εξερευνήσουμε τη συμμετοχικότητα των νέων στα κοινά, να σκεφτούμε πιθανές δομές που θα προωθήσουν θέματα ενεργικότητας και νεολαίας, όπως επίσης και ποια ακριβώς είναι αυτά τα θέματα.